Οι διακοπές είναι η περίοδος του χρόνου που όλοι αναμένουν, προκειμένου να φορτίσουν τις μπαταρίες τους εν ώψη του χειμώνα και να περάσουν καλά με τους φίλους και τις οικογένειές τους. Όσο όμως οι πολίτες σχεδιάζουν τις διακοπές τους, ορισμένοι επιτίδες σχεδιάζουν τη διάρρηξη των σπιτιών τους όσο αυτοί λείπουν. Είναι αρκετά συχνά το φαινόμενο, όπου παρατηρείται αύξηση των κλοπών σε σπίτια όσο οι ιδιοκτήτες τους λείπουν από αυτά. Για τον λόγο αυτό, ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, κ. Αγάπης Χαρακόπουλος, επέστησε την προσοχή σε όσους σκοπεύουν να λείψουν από τα σπίτια τους για ορισμένο διάστημα, ώστε να τα προφυλάξουν και να μην είναι μάρτυρες δυσάρεστων περιστατικών όταν επιστρέψουν. Ναι, όταν φεύγουμε για διακοπές, το πρώτο πράγμα που κοιτάζουμε να κάνουμε είναι να ασφαλίσουμε το σπίτι. Πόρτες, παράθυρα, φυσικά τα κλειδώνουμε. Ενημερώνουμε κάποια οικεία, πρόσωπα, φιλικά ή και της γειτονιάς κάποια εμπιστά ότι θα απουσιάζουμε, ώστε να επιτηρούν το σπίτι, να δουν και αν δουν κάποια ύποπτη κίνηση φυσικά να μας ενημερώσουν, να ενημερώσουν και το 100, ώστε να τον παρακολουθήσει. Δεν αφήνουμε ποτέ φυσικά κάποιο σημείωμα ότι απουσιάζουμε, πολλό δε μάλλον ότι για το χρόνο επιστροφής συγκεκριμένα. Και στο σημείο αυτό, επειδή είναι και λίγο της μόδας των ημερών να κάνουμε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλά θα ήταν να υπάρχει μια. Με λίγο φιδό να γίνονται αυτές οι αναρτήσεις και ίσως και με κάποια καθυστέρηση, ώστε να μην δίνουμε το στίγμα ότι απουσιάζουμε από το σπίτι. Γιατί πέρα από τους φίλους μας, τους διαδικτυακούς, μπορεί να μας βλέπουν και φίλοι των φίλων μας, οι οποίοι μπορεί και εν τέλει να μην είναι και τόσο φίλοι. Ακόμη, προσοχή χρειάζεται και καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, καθώς δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρούνται κλοπές σε αυτοκίνητα, όσο οι εκδρομείς απολαμβάνουν τα μπάνια τους στην παραλία. Όταν πάμε, ας πούμε, στη θάλασσα, καλά θα είναι στο αυτοκίνητο να μην αφήνουμε πράγματα, γυαλιά, πορτοφόλια, κλειδιά. Γιατί αποτελούν και ένα θέλγητρο και να μας σπάσουν και το τζάμι και για να τα πάρουν. Αυτά τα αποκρύπτουμε. Όπως επίσης στην παραλία δεν τα αφήνουμε αυτά σε κοινή θέα, γιατί πάλι θα επιδιώξουν κάποιοι επιτίδη, δεν θα πάνε για διακοπές. Αυτή πάντα είναι σε επαγρύπνηση, δυστυχώς. Προσπαθούμε να έχουμε το αυτοκίνητο κάπου, όπως και τα πράγματά μας, που να τα επιτηρούμε είτε εμείς είτε σε κάποιο χώρο που να είναι πολυσύχναστος, ώστε να παρέχεται μια σχετική ασφάλεια. Αποφεύγουμε τα απομονωμένα μέρη, γιατί είναι και λίγο πιο δύσκολο να ελεγχθούν και να δούμε τους επιτίδιους.